Τηλεφωνική επικοινωνία με τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό του Λιβάνου, Σαντ Αλ-Χαρίρι, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από δική του πρωτοβουλία. Όπως είπε ο Νίκος Αναστασιάδης, ήθελε να επικοινωνήσει για να δει αν είναι καλά. Ο Γιώργος Κασκιάνης είναι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Είναι γνωστό ότι είναι φίλοι οι δύο άντρες. Ήταν ένα φιλικό άντρες. Τηλεφώνημα, το οποίο όμως συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, αρκετά από τα οποία τόσο της περιοχής όσο και της Ευρώπης απευθύνθηκαν σε στελέχη της κυβέρνησης για να ενημερωθούν ως προς το περιεχόμενο αυτής της συνομιλίας. Η πρωτοβουλία ανήκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάλεσε στο κινητό του τον κύριο Χαρίρι, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως λόγω ακριβώς αυτής της προσωπικής σχέσης. Ερωτηθείς για την τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι έγινε γιατί είμαστε φίλοι, αυτό είπε χαρακτηριστικά, και γιατί ένιωθα την ανάγκη να επικοινωνήσω και να δω ότι είναι από πάσης άποψης καλά. Αναστασιάδης και Χαρίρι συζήτησαν ασφαλώς την κατάσταση στον Λίβανο, η οποία φαίνεται να είναι, όπως μεταφέρθηκε και από τον πρωθυπουργό της χώρας, πολύ δύσκολη. Κάλεσε τον κύριο Χαρίρι ο κύριος Αναστασιάδης, εάν το επιθυμεί, να έρθει στην Κύπρο και για να έχει μια πιο άμεση επαφή. Ήταν και τα τελευταία του επίσκεψη, έχω την αίσθηση, πριν από την παραίτηση του Γιώργου. Και αν ήθελε, εφόσον είμαστε πολύ κοντά, να έχει μια πιο άμεση επαφή με τη χώρα. Ο Λιβάνιος πρωθυπουργός δεν το απέρριψε, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Ο πρόεδρος είπε ότι ο κύριος Χαρίρι δεν έχει ζητήσει ο ίδιος να έρθει στην Κύπρο, τον έχω καλέσει. Και όταν θα έχει την ευκαιρία θα επισκεφθεί και νομίζω θα το κάνει. Θυμίζουμε ότι είναι η Σαουδική Αραβία, υπήρχε ένα θρίλερ για το αν είναι καλά ή όχι, αν είναι υποκράτηση ή όχι. Ναι, γι' αυτό προκλήθηκε και το διεθνές ενδιαφέρον. Αυτή η άμεση επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν είχε με άλλους ξένους ηγέτες ο κύριος Χαρίρι. Και γι' αυτό πολλά ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης απευθύνθηκαν και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να μάθουν περισσότερα για αυτή τη συνομιλία. Σε ευχαριστώ.